Κολλήτης Νίκος, θέλεις να μας μεταφέρεις λίγο τη ζωή ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε μια κομμόπολη του Θεσσαλικού κάμπου στον Παλαμά? Κοιτάξτε, όσο αφορά σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, όλοι λίγο πολύ εργάζονται, άλλος πιο εύκολη δουλειά, άλλος πιο δύσκολη. Λίγο πολύ όλοι είναι αυτοαπασχολούμενοι με είτε βαριά είτε με κάτι ασχολούνται. Τώρα οι πιο μικροί πηγαίνουν σχολεία, φροντιστήρια κλπ. Εντάξει, είναι, θέλει πολύ προσπάθεια, γιατί ναι, είναι επαγγελματικό, είναι ερασιτεχνικό, αλλά αφήνουν οι απαιτήσεις επαγγελματικές για να το ξέρεις τώρα σε θέση προπόνηση, θέση πολλά. Νιώθεις τυχερός που συμμετέχεις σε μια προσπάθεια της ομάδας μετά από πάρα πολλά χρόνια στην εθνική κατηγορία? Εντάξει, είμαστε μια καλή παρέα, είμαστε οικογένεια, το απολαμβάνουμε. Πιστεύω ότι όλοι το ευχαριστιόμαστε, να έχουμε λίγο περισσότερη τύχη, να γνωρίσουμε αποτελέσματα, να έχουμε μια καλύτερη ψυχολογία και να έχουμε κουράγιο να συνεχίσουμε. Οι αντίπαλοι βρέθηκαν δύο φορές τετ-α-τετ, στα οποία έκανες δύο πολύ σημαντικές αποκρούσεις. Πόσο δύσκολο είναι αυτό στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και θα ήθελα λίγο και να μας μιλήσεις για τη σχέση του τερματοφύλακα με το πέναλτι. Τι είναι αυτό που θεωρείς ότι καταξιώνει ένα τερματοφύλακα ως προς την ικανότητα των αποκρούει πέναλτι? Θα καταλάβω λίγο το πάπε της αποκρούσης. Εντάξει, διά το τερματοφύλακα είναι να τα βγάζει, διά το επιθετικό είναι να τα βάζει. Όσο δύσκολο είναι το επιθετικό να τα βάλει, αλλά τόσο είναι το τερματοφύλακα, είναι βέβαια λίγο πιο δύσκολο, γιατί δεν ξέρει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του επιθέτου παίκτης. Έκανα τη δουλειά μου και ο κάθε παίκτης κάνει τη δουλειά του στο γήπεδο. Τώρα, όσον αφορά για το πέναλτι, είναι καμιά φορά η ικανότητα τη τύχη, πώ θα το ξαδώσει. Είναι πολλά στο πέναλτι. Μπορεί να έχει δει παλιότερα σε έχει τελέσει το συγκεκριμένο παίκτη, πώ έχει κάνει, που έχει στείλει περισσότερε μέσα στην μπάλα. Από εκεί και πέρα.